Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα από την χώρα των Μάο Μάο. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα στην υπόλοιπη Ελλάδα από τους Μάο Μάο. Ευχαριστούμε τον ονόμαστο Δημήτρη Μελισσανίδη που φρόντισε μετά από τόσα προσωνύμια που έχουν οι Μακεδόνες και οι Βορειοελλαδίτες να τους δώσει άλλο ένα χωρίς καμία ντροπή. Ο Μακεδόνας, υπενθυμίζω, Δημήτρης Μελισσανίδης. Χρόνια πολλά από τους Μάο Μάο σε όσους γιορτάζουν. Γεωργίους, Γεωργίες, χρόνια πολλά και στον Γιώργο τον Παναγιωτίδη που είναι ήδη μαζί μας στο στούντιο. Σε ευχαριστώ πολύ Κώστα. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν, σε όλους τους Γιώργηδες και στους Μάο Μάο να ευχηθούμε χρόνια έχουν πολλά. Έχουν Μάο Μάο, έχουν οι Μάο Μάο Άγιο Γεωργίο. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω εγώ. Δεν ξέρεις. Ποιος να ξέρει. Θα θέλουμε να βρεις έναν φύλαρχο να μας πει δύο λόγια για τη σημερινή ημέρα. Φουλ επίθεση εδώ. Στο Λίμπερο, όπως κάθε μεσημέρι. Μάο Μάο, φουλ επίθεση. Φουλ επίθεση, φίλες και φίλοι, από τη χώρα το Μάο Μάο, με τη Φόρτσα Πλάς και σήμερα στα περίπτερα. Ένα ακόμη τεύχος ιδιαίτερο, με αφιέρωμα στον κυπελούχο Ελλάδας ΠΑΟΚ, που σαν γνήσιος Μάο Μάο πήγε στη Ρόδο και στους ρυθμούς ταμ-ταμ, που λέει και ο Γιώργος Μήνος, πήρε το κύπελο σε ένα στημένο σκηνικό για να αναδειχθεί πρώτα κυπελούκος ο Ολυμπιακός. Παράλληλα, ΠΑΟΚ, ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ στέκεται όρθιος. Με ανατροπή χθες έκανε μία ακόμη νίκη, συνεχίζοντας ένα σερί που τον έχει πρώτο στο βαθμολογικό πίνακα της Super League με έναν αγώνα λιγότερο. Ό,τι δηλαδή ακριβώς λέει ο Λουτσέσκου και οι παίχτες. Πολύ ειδική, ιδιαίτερη η σημερινή Φόρτσα Πλάς στα περίπτερα σε όλη την Ελλάδα, με αφίσα, δωρεάν αφίσα του κυπελούχου Ελλάδας ΠΑΟΚ στο βολέι. Δεν μπορούμε να μην τα ξεκινήσουμε με μία ακόμη επιτυχία της ομάδας, της πιο πετυχημένης ομάδας του ασπρόμαυρου οργανισμού, του οργανισμού του ΠΑΟΚ Γιώργο, τα τελευταία χρόνια την ομάδα βόλεϊ. Τρεις πρωταθλήτρια την τελευταία τριετία και φέτος ξεκινά με κύπελο. Καλό μεσημέρι και πολλά συγχαρητήρια στον αρχηγό της ομάδας, τον Θανάση Τερζή, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Καλή εβδομάδα. Θα με συγχωρέσετε λίγα γιατί η φωνή μου ακόμα δεν έχει. Κοίταξε, τραγουδώντας Μάο Μάο και εσύ, λογικό είναι να πιαστεί η φωνή σου. Τίποτα δεν είναι παράλογο. Παρεπιπτόντως, αυτό το τραγούδι έχει γίνει και viral, να ξέρετε, την ομάδα. Έχει παίξει πάρα πολλές φορές το Σαββατοκύριακο. Ήταν στο κλίμα των πανηγυρισμών, έτσι. Και πριν και μετά, γενικά ακούστηκε πάρα πολύ αυτό το τρίμερο. Ακούστηκε αυτό το τρίμερο. Θεωρώ ότι τα συγχαρητήρια που αξίζουν και σε εσάς και στον προπονητή και στη διοίκηση είναι διπλά. Όχι γιατί φέρατε ένα κύπελο στη Θεσσαλονίκη, κάθε χρόνο κάτι φέρνετε, αλλά για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρατε αυτό το κύπελο στην πόλη. Εντάξει, σίγουρα ήταν μια διοργάνωση που γινόταν στη Ρόδο. Ξέραμε από πριν ότι οι φίλοι της ομάδας θα μπορέσουν να ακολουθήσουν. Νομίζω ότι σε αυτό μας, επειδή τα περισσότερα παιδιά έχουμε εμπειρία από τέτοιες διοργανώσεις και από τέτοιους αγώνες, ότι μας άφησαν επηρέας τους όσο μπορούμε βέβαια, τα αφήσαμε εκτός και πήγαμε να παίξουμε το παιχνίδι τελείως απομονωμένα από όλα αυτά που είχαν γίνει πριν, ώστε να κερδίσουμε και να φέρουμε το κύπελλο, παρόλο που οι φίλοι μας ήταν κοντά, να το φέρουμε στη Θεσσαλονίκη για αυτούς. Θάνο, αυτό, όλο αυτό που είχε προηγηθεί σε εσάς σας επηρέασε κάπως, σας πείσμωσε? Μάλιστα, ακούστηκε και εσύ στην τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα την ώρα που υπέγραφε το φύλλο αγώνο που κατέθεσε τα δελτία ο ΠΑΟΚ στο κελού καθυστερημένα για όλους αυτούς τους λόγους. Να λες ότι
αυτό συμβαίνει, υπογράφω τα δελτία του φιλοαγώνες και μου βρίζουν τη μάνα. Δηλαδή, φάνηκε ότι ήσταν λίγο πεισμωμένοι, ίσως από όλο αυτό κι εσείς. Κοιτάξτε, εγώ είχα πει και πριν από το παιχνίδι. Πέρσι παίξαμε και κερδίσαμε την τελευταία του τριχόμενη του Ρέντι, όπως και το όλο break που κάναμε. Και κερδίσαμε μέσα σε 1.000-1.500 οπαδούς του Ολυμπιακού. Δεν μας πείραζε το γεγονός ότι μπορεί να έχει οπαδούς του Ολυμπιακού, υπό την έννοια ότι έχουμε παίξει και έχουμε κερδίσει σε παιχνίδια εκτός έδρας. Αυτό που μας πείραξε περισσότερο ήταν όταν ένας αγώνας έχει βαθιστεί ειδική σε διαχείριση. Έχω παίξει και σε Final Four στο Τροκαντερό που ήταν όντως ειδική διαχείριση και είχε μέσα μόνο σχολεία. Έχω παίξει σε Final Four το οποίο ήταν οπαδοί και των τεσσάρων ομάδων και δεν συνέβη το παραμικρό. Απλά θεωρούσα ότι από τη στιγμή που ένας αγώνας βαφτίστηκε ειδική διαχείριση, δεν γίνεται να υπογράφει το φιλοαγώνος και να με βρίσκονται μπροστά στα μάτια μου και να ακούγεται σε όλα τα παιδιά που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να μπουν σε ένα αγώνα ειδική διαχείριση να χαρούν το άθλημα του βόλεϊ. Νομίζω ότι επειδή είχα εκτός αυτό εκείνη τη στιγμή ήταν κατανοητό και δικαιολογημένο. Φυσικά. Προφανώς. Θεωρώ το ότι είναι και απαράδεκτο γιατί ένας αθλητής παίζει όλη τη χρονιά και τρώνε τη φανέλα για να πάρει το πρωτάθλημα και πέρσι δεν έγινε απονομήνωση του Ρέντι. Ο αθλητής υδρώνει και παλεύει όλη τη χρονιά για αυτές τις στιγμές. Και μας παραδόθηκε το κύπελο να μην το πω μέσα στα αποδυτήρια. Έτσι ακριβώς ήταν και προχθές. Δηλαδή έγινε να γίνεται ένα παιχνίδι το οποίο ήταν σε μια γιορτή, θα πρέπει να ήταν μια γιορτή, ένα Σαββατοκύριακο γιορτή σε ένα γήπεδο το οποίο το γεννιάσαμε εμείς, σε ένα νησί που δεν έχει φιλοξενήσει άλλη φορά τέτοιους αγώνες και είδαμε αυτά που είδαμε. Μάλιστα. Εντάξει, κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι πραγματικά πέρα από ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό κτλ. Ότι περνάνε κάποια μηνύματα πάρα πολύ άσχημα σε νεαρής ηλικίας παιδιά. Αυτό είναι το χειρότερο για μένα. Πέρα από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή, αυτό που βλέπουν δεν είναι κάτι ευχάριστο. Και ειδικά για τα παιδιά που ασχολούνται με το βόλεϊ, δηλαδή αισθάνονται ότι θα φτάσουν σε κάποιο σημείο που θα πρέπει να πορωθούν και να θανατιστούν. Ενώ ήταν κάτι, γιατί αγωνιστικά, θεωρώ ότι τα πήγαν πάρα πολύ καλά οι τέσσερις ομάδες. Αυτή την εντύπωση έχω παρακολουθώντας από την τηλεόραση, δεν ξέρω αν κάτι άλλο έγινε εκεί μεταξύ σας. Όχι, όχι, ναι, φυσικά ήταν ένα πολύ γεμάτο, ιδίως η πρώτη μέρα που ήταν η μητελική ήταν γεμάτο βόλεϊ, έτσι. Ήταν 5 σετ, μετά η Ερακλή του Μαραθυνιακού έπαιξε σχεδόν πάνω από 5 σετ, γιατί τα σετ πήγανε πάνω από 30, οπότε ήταν μια μεγάλη ευκαιρία, πρώτη τάξη ευκαιρία, έτσι ώστε να μπορέσουν τα παιδιά τα οποία ήταν εκεί, γιατί για μας το κέρδος είναι να φέρουμε παιδιά στον αθλητισμό και στο άθλημά μας. Νομίζω ότι με τις εικόνες όμως που είδαμε πριν το παιχνίδι, νομίζω ότι δεν το καταφέρουμε αυτό. Θα έπρεπε να ήταν ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο βόλεϊ. Και σε ένα χώρο, δηλαδή έγινε στη Ρόδο, σε ένα ακριβικό νησί που θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, να γίνει μια άρτη διοργάνωση. Εγώ τα επαναλαμβάνω, θα μπορούσε να γίνει και με παδούς τεσσάρων ομάδων, γιατί το κήπεδο δεν ήταν τεράστιες χρονικότητες να πεις ότι δεν μπορεί να ελεγχθούν κάποια πράγματα. Οπότε ευχαριστούμε φυσικά και τους φιλάθλους, τους οποίους ήρθαμε και τη δεύτερη μέρα φυσικά στο τελικό και μας στηρίξανε και παραγυρίσαμε μαζί το τρόπεδο. Μάλιστα. Λοιπόν, ας μιλήσουμε τώρα λίγο για βόλεϊ. Πολύ μεγάλα παιχνίδια είδαμε, ειδικά το Σάββατο. Να μην μειώσω την απόδοση του Ηρακλή, στον οποίο αξίζουν συγχαρητήρια που προκρίθηκε στον τελικό, αλλά νομίζω ότι υπήρχε διαφορά δυναμικότητας χθες. Άρα το μισό κύπελο, αν μου το επιτρέπεις Θάνο, το κατακτήσατε με την πρόκριση επί του Ολυμπιακού την Παρασκευή. Σίγουρα, ναι, όπως και εντάξει, γενικά ξέραμε ότι το δυνατό παιχνίδι θα ήταν το πρώτο. Δεν ξέρω αν ήταν καλύτερο ή χειρότερο. Νομίζω ότι για μας ήταν καλύτερο ψυχολογικού λόγου. Ξέραμε ότι θα πρέπει να χτυπήσουμε το πρώτο παιχνίδι με όλες τις δυνάμεις. Παίξαμε αρκετά κοντά στον ημιτελικό. Νομίζω ότι σταθήκαμε σοβαροί παρόλο που συνδυαστήκαμε στο πρώτο σετ. Κομβικό για μένα ήταν πάρα πολύ το τέταρτο σετ που μπορέσαμε και γυρίσαμε το παιχνίδι και εκεί δείξαμε στον Ολυμπιακό ότι πήγαμε εκεί για να τους κερδίσουμε για να πάρουμε το τρόπαιο. Τώρα αγωνιστικά, καθαρά αγωνιστικά, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε καπουλήσεις, δεν μπορούσε να αντιδράσει καθόλου. Ιδίως μετά το τέλος σετ που το κερδίσαμε από τα μέσα και μετά από το 16 που γερδίσαμε το τέλος σετ και πλέον το tie break ήταν, θα έλεγα, μετά από το 8 διαδικαστικό χαρακτήρα, όπως ήταν και το τελευταίο σετ πέρσι του τελικού μας του Ρέντι. Άρα από εκεί πέρα, από εκεί που κερδίστηκε ο μητελικός, προσπαθήσαμε να ανασυνταχτούμε λέγοντας ότι να μηδενίσουμε τον ημιτελικό. Ο Ηρακλής σίγουρα έκανε μια τεράστια προσπάθεια.
Αλλά η διαφορά με μικρότερος, όπως είπες και εσύ, είναι αρκετή. Και ιδίως μετά που έχασε και το βασικό του διαγώνιο τον Αρβενάκη. Ναι, ναι, ήταν το μεγάλη απουσία. Ναι, ναι, ναι. Σημαντική απώλεια. Δεν μπορούσε να μας δυσκολεύσει άλλο. Δηλαδή, τα σετ πήγαν σχετικά εύκολα. Τώρα, Θάνο, από εδώ και πέρα χρόνος για ξεκούραση δεν υπάρχει. Έτσι, ακολουθούν οι ημιτελικοί του πρωταθλήματος την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινάει η σειρά. Και από εκεί και πέρα, ίσως αυτή η νίκη επί του Ολυμπιακού που ήταν η πρώτη φέτος για τη φετινή χρονιά, ίσως είναι και ένα μήνυμα ενώπιση των τελικών, εφόσον προκριθούν και οι δύο ομάδες. Θεωρώ ότι είναι περισσότερο η νίκη μας αυτή για να προφορώσει η δική μας. Δηλαδή, θεωρώ ότι από σήμερα και όλες έχουμε δει φυσικά σε προπονήσεις για το παιχνίδι της Τετάρτης, θα πούμε μεγαλύτερη αυτοποίθηση στους ημιτελικούς και στα play-off. Θέλουμε να κάνουμε δύο καλά παιχνίδια αυτή την εβδομάδα, έτσι ώστε να κερδίσουμε τα δύο πρώτα παιχνίδια που έχουμε στο παλατάκι. Θέλουμε τον κόσμο κοντά μας, γιατί πιστεύω και όλα τα παιδιά, όχι μόνο εγώ, ότι το αξίζουμε. Και ένα πράγμα που ήθελα να σημειώσω είναι το σημαντικό από αυτή τη νίκη και του κυπέλλου είναι ότι και τα νέα παιδιά που έχουν έρθει στην ομάδα και οι ξένοι έχουν καταλάβει τη δυναμική αυτού του συλλόγου και τη δυναμική αυτού του κόσμου και γενικότερα ότι αυτό που κάνουμε, αυτό που γράφουμε ιστορία, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, όταν με το καλό φτάσουμε στους τελικούς, σίγουρα πάμε βήμα-βήμα. Είναι διαφορετικό βέβαια το πώς θα αντικρίσουμε και πώς θα μας αντικρίσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, γιατί μέχρι στιγμής, από τη στιγμή που δεν είχαν κάνει κάποια ήττα, παίρνανε στα παιχνίδια με διαφορετική ψυχολογία. Σίγουρα τώρα, την επόμενη φορά που θα αναμετρηθούμε, θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Θα προσέχουν περισσότερο, ίσως αυτό θες να πεις. Πάντως, προλάβατε να χαρείτε το κύπελλο έτσι και με τον κόσμο στο αεροδρόμιο χθες. Έτσι ήταν έτσι ωραίες στιγμές, ξεχωριστές στιγμές. Το απολαύσατε. Σίγουρα. Ό,τι δεν έγινε στη Ρόδο. Γι' αυτό και είπα ότι και τα παιδιά που έχουν έρθει φέτος και τα έχουν δει από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά είναι διαφορετικό να τα βλέπεις και να τα δεις. Και οι ξένοι της ομάδας, και ο Βούλγαρος, ο οποίος είναι και προσωπικός μου φίλος, νομίζω ότι κατάλαβε τι σημαίνει ο λαός του ΠΑΟΚ και θα το δει και στη συνέχεια φυσικά. Στον Ουτσίκοφ αναφέρεσαι έτσι. Στον Ουτσίκοφ αναφέρεσαι έτσι, που ήταν και ο κορυφαίος τελικού με 23 πόντους. Ναι. Έπαιξε πάρα πολύ καλά, παρόλο που αντιμετωπίζει και ένα ψηλό πρόβλημα υγείας, τον ημιτελικό κυρίως. Νομίζω ότι το σημαντικό είναι αυτό, ότι θα πούνε καλύτερα στο κλίμα του συλλόγου, θα το πω καλύτερα στο κλίμα του συλλόγου, για να ξέρουν τι σημασία έχει από εδώ και πέρα τα play-off και ο βασικός στόχος είναι η κατάκτηση του αθλήματος. Πολύ ωραία. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο στους πανηγυρισμούς εκεί τώρα, στο γήπεδο της Ρόδου. Αφιερώσατε το κύπελλο στον Άσο. Είδαμε εκεί και το πανό που σηκώσατε και τα συνθήματα που ακούστηκαν και από τον κόσμο, στον αδικοχαμένο Κύπριο παδό του ΠΑΟΚ που έχασε πέρσι τη ζωή του. Αυτό το είχατε αποφασίσει από πριν, ότι αν κατακτήσουμε το κύπελλο θα είναι αφιερωμένο εκεί. Πώς ακριβώς το είχαμε αποφασίσει από πριν, ξέραμε ότι και ήταν και η ημερομηνία την οποία χάθηκε το παιδί. Το είχαμε αποφασίσει από αυτό ότι θα το αφιερώσουμε σε αυτόν. Και από εκεί και πέρα και συνέχεια και σε όλα τα παιδιά που ήθελαν να έρθουν στη Ρόδο και δεν μπόρεσαν να έρθουν. Ότι χωρίς αυτούς, αλλά για αυτούς θα το φέραμε το κύπελο. Θάνο, ξέρεις ποιο είναι το μεγάλο προσόν αυτής της ομάδας? Τι πιστεύω? Ότι οι παλιοσυρές νιώθουν πολύ ΠΑΟΚ και εντάσσουν τους καινούριους σε αυτό που λέγεται ΠΑΟΚ. Τώρα, πολλοί ακούν, λίγοι θα καταλάβουν. Κατάλαβα ότι ναι, ισχύει ότι γι' αυτό και πάλι είναι σημαντικό το να καταλάβουν τα παιδιά σε τι σύνολο έχουν ενταχθεί και ποια είναι η δυναμική και τι καταφέρνουν. Γιατί έχω παίξει στο εξωτερικό, έχω κατακτήσει τίτλους στο εξωτερικό, αλλά δεν είναι. Αυτά τα παιδιά θα πρέπει, γι' αυτό και πρέπει να φτιαχτεί το κλίμα. Το πιο βασικό αυτό είναι, βλέπουμε ότι τα παιδιά όλα παίζουν με ψυχή. Και το βασικό για μένα είναι ότι ακόμα και ο Ηρακλής που έπαιζε με έναν ξένο, ακόμα και εμείς κάποια στιγμή στο παιχνίδι με Ολυμπιακό παίζαμε χωρίς ή με έναν, ότι οι Έλληνες είναι αυτοί που στηρίζουν το σύλλογο. Ναι. Και από εκεί πέρα είναι ένας βασικός κορμός που είναι η βάση, έτσι ώστε με τις κατάλληλες προσθήκες να γίνει το κατάλληλο αποτέλεσμα. Θα πρέπει να ψάξει το ομάδα όμως του χρόνου, η διοργανώτερη αρχή του πρωταθλήματος μαζί με την Ομοσπονδία, τα Ματώρος και λοιποί, θα θεσπίσουν μια νομοθεσία για 12 ξένους σε κάθε ομάδα. Κοιτάξτε, επειδή τυχαίνει να είμαι και αντιπρόεδρος στο ΠΑΣΑΠ, το οποίο είναι το όργανο των αθλητών, σε αρχές της χρονιάς, θα θυμάστε, έγινε μεγάλη μανόρα με αυτό το θέμα, πολλές συζητήσεις, αλλά από ό,τι είδαμε δεν έπαιξε κανένα ρόλο. Από ό,τι είδαμε, ο ΠΑΟΚ και οι Έλληνές του συνεχίζουν το σερί των επιτυχιών. Και διδάσκουν και βόλεϊ, διδάσκουν και τι θα πει ελληνικό πνεύμα και τι θα πει πνεύμα ΠΑΟΚ.
τις περισσότερες φορές αυτά τα παιχνίδια παίζει πολύ ρόλο η θέληση και η ψυχή και να νιώθεις στα πόδια σου και στα χέρια σου το τι κάνεις εκείνη τη στιγμή. Και προς τιμή του και ο πρόεδρος μας ανακοίνωσε φυσικά αυτό που επέμενε και από την αρχή της χρονιάς, ότι η θέληση παίζει ρόλο, και πέρσι το πρωτάθλημα το παίρναμε με 2 και με 3 ξένους τελικούς. Οπότε η πολιτική αυτή είναι η πιο σωστή ώστε να συνεχίσει ο ΠΑΟΚ να φέρνει επιτυχίες. Μάλιστα. Δεν νιώσατε κάποιο μειονέκτημα σαν ομάδα για τη διαφορά ξένων? Δεν σας έχει επηρεάσει αυτό, βλέπω, σαν ομάδα? Αντιθέτως, τους Έλληνες μάλλον σας έχει οπλίσει με μεγαλύτερη δύναμη. Ακριβώς. Κοιτάξτε, τα περισσότερα παιδιά από εκεί είναι, είμαστε και διεθνείς παίκτες, παίζουμε την εθνική ομάδα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι διαφορετικό αυτό που νιώθει ένας Έλληνας όταν παίζει στον ΠΑΟΚ και γενικότερα στις ελληνικές ομάδες από αυτό που είναι ένας ξένος ο οποίος έρχεται. Κάποια στιγμή στον αγώνα απέναντι, νομίζω δεν βλέπαμε Έλληνα, νομίζω κάποια στιγμή στον Στεφάνο, ο οποίος είναι και μόνος Έλληνας στην Εξάδα. Θεωρώ ότι στα κρίσιμα σημεία η ψυχή είναι αυτή που παίζει τον ρόλο της και κερδίζονται οι μπάλες, μαχόμαστε για κάθε πόντο και κυνηγάμε όλες τις μπάλες ώστε να κερδιθεί το σετ και στη συνέχεια και το παιχνίδι. Θα κάνεις μια αναφορά στον coach? Θα μου πεις τι να πω για τον coach? Όποιος coach και να έρχεται στον ΠΑΟΚ, τίτλο παίρνει. Θα αρχίσουμε να κουτσάρουμε εμείς τώρα, πας και πάρουμε κανένα τίτλο κι εμείς. Δεν υπάρχει αυτό, είναι τρομερό δηλαδή. Άμα το δεις, όποιος και να έρθει προπονητής παίρνει τίτλο. Με όλους τους τρόπους, κάθε γήπεδο, έτσι. Εντάξει, ο προπονητής παίζει, είναι μεγάλο το μερίδιο. Εντάξει, πλάκα κάνω. Έχουμε ξανασυνεργαστεί φυσικά, γνωρίζω και τον άνθρωπο, τον Ντανέλη. Νομίζω πλέον όμως ότι και αυτός τώρα καταλαβαίνει με τον καιρό που περνάει την ομάδα του ΠΑΟΚ και το σύλλογο του ΠΑΟΚ. Φυσικά έχει εργαστεί σε πάρα πολύ μεγάλο σωματεία, αλλά υπάρχει αυτή η διαφορετικότητα η οποία υπάρχει φυσικά στη Θεσσαλονίκη. Ο σύλλογος στο κομμάτι του βόλεϊ νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια κάνει μεγάλα βήματα. Προσπαθεί και στο οργανωτικό κομμάτι, αλλά γενικότερα και σε νοοτροπία και σε όλα τους τομείς του αθλητισμού να και έχει δημιουργήσει φυσικά μια αυτοκρατορία, αλλά να συνεχιστεί ώστε να μπορέσουν να, ο ΠΑΟΚ να μπορέσει να εδραιωθεί ακόμα και στην Ευρώπη, νομίζω. Ναι. Και μιας που πήγαμε και σε πρόσωπα, έτσι, για το Γιάννη τον Πανταγκίδη, ο οποίος ήταν ο άτυχος, έτσι, και σηκώσατε μαζί το τρόπαιο όμως, δείξατε έτσι και εκεί το οικογενειακό κλίμα, έτσι, θα ήθελα να κάνεις και μια αναφορά και σε αυτό, στον πρώτο αρχηγό, έτσι. Φυσικά, ο Γιάννης γνωρίζουμε ότι είναι η ψυχή της ομάδας, είναι πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα, ακόμα και στα δύσκολα χρόνια της ομάδος. Αντιμετωπίζει για μένα ένα προσωρινό πρόβλημα, θα το ξεπεράσει, είμαστε σίγουροι όλοι. Γι' αυτό και θέλαμε να είναι μαζί μας εκεί, όπως είναι η μαζί μας. Ξέρουμε ότι νιώθει ότι είναι μέσα στην ομάδα, ακόμα και αν μπορεί, δεν μπορεί να αγωνιστεί. Και γι' αυτό το λόγο εννοείται ότι θα έπρεπε να είναι μαζί μας εκεί για να σηκώσει την κούπα και το αφιερώνουμε και σε αυτόν το κύπελλο αυτό. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Θάνο, σας αξίζουν συγχαρητήρια σε όλο τον οργανισμό για όσα έχετε πετύχει και ξέρετε ότι πλέον έχετε δημιουργήσει προσδοκίες στο όριο του εφικτού και για το πρωτάθλημα της φετινής περίοδου. Και μια τελευταία ερώτηση, έτσι, Θάνο, από μένα, πιο προσωπική. Έχεις κατακτήσει και άλλους τίτλους στην καριέρα σου, είσαι πολύ έμπειρος, έχεις παίξει όλα αυτά τα χρόνια στο ελληνικό βόλεϊ. Έτσι, από αυτόν τον τίτλο τι θα ξεχώριζες, τι θα κρατήσεις έτσι από αυτόν τον τίτλο? Από αυτό τον τίτλο θα κρατήσω αρκετά τους πανηγυρισμούς, γιατί ειλικρινά ήταν και κάποια παιδιά από τους φιλάδους μας εκεί από τη Ρόδο που ειλικρινά το έζησαν πάρα πολύ έντονα μαζί μας και γι' αυτό το λόγο δεν ξέρω τι φάνηκε στην τηλεόραση, το ζήσαμε και εμείς πάρα πολύ έντονα. Φάνηκαν, γιατί ουσιαστικά πήγαμε εκεί με όλα αυτά που έχουν γίνει με τους φιλάδους, με έναν Ολυμπιακό ο οποίος δεν είχε τυχεί μέχρι τότε. Πήραμε τη μεγάλη νίκη και θα κρατήσω περισσότερο την ένταση με τον οποίο κατακτήσαμε το κύπελλο. Συγχαρητήρια και πάλι σε όλους και σε εσένα, Θάνο, και σε όλη την ομάδα και στη διοίκηση που θεωρώ ότι με ντεσαβαντάζ κατάφερε να κρατήσει όρθια την ομάδα σε αυτό το Final Four της Ρόδου. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια σε όλους και ελπίζω στο τέλος της περίοδου να έχουμε περισσότερα να λέμε και να τα συγχαρητήρια να συνεχιστούν. Φυσικά. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε από τώρα τις επομένες για να πετύχουμε και αυτό το στόχο.
Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, συγχαρητήρια. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Αυτά από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, τον Θάνο Τερζή, φίλες και φίλοι. Φουλεπίθεση εδώ στη χώρα των Μάο Μάο. Πάντα στον αέρα του Λίμπερο. Πάμε Γιώργο σε break και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Λάθος τραγούδια βάζεις, Χρήστο. Εμείς αγόρι μου είμαστε Μάο Μάο, έχουμε τα δικά μας τραγούδια. Δεν είναι αυτά, τα ακούει ο κύριος Μισανίδης που είναι Μακεδόνας, γνήσιος ας πούμε, και μας είπε Μάο Μάο εδώ. Μπήκαν σαν Μάο Μάο. Αυτό που δεν είπε ο κύριος Μελισανίδης είναι τα παλικάράκια της ΑΕΚ που μπούκαραν πριν από χρόνια ρίχνοντας την ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική για να την πάρει καθαρή, φεσώνοντας όλους εμάς τους Μάο Μάο. Γιατί είμαστε Μάο Μάο πράγματι, αφού δεχόμαστε το θέση της ΑΕΚ. Τι είναι αυτά τα παλικάρια, κύριε Μελισανίδη? Για πείτε μας για αυτούς τους λεβέντες που μπούκαναν στο γήπεδο πριν από πόσο ήταν, 6 χρόνια. Επίσης, δεν μας είπε ο κύριος Μελισανίδης τι απόφαση θέλει να βγάλει ο κύριος Κουτέρης, να του πει ο ίδιος, αφού ας τολμήσουν να βγάλουν, αφού τον απειλεί ευθέως ότι ας τολμήσουν να βγάλουν άλλη απόφαση, ας μας πει αυτός τι θέλει απόφαση να βγάλουν. Όταν έχεις την ασπίδα προστασίας του Κοντονή και του Φλαμπουράρη, απειλείς και δικαστές δημοσίως. Δεν θα επέμβει κανένας εισαγγελέας. Φαντάσου τώρα να αποκαλούσε ο Σαββίδης Μάο Μάο οπαδούς άλλης ομάδας και να απειλούσε ο Σαββίδης δικαστές. Υπήρχε, θα υπήρχε από το πρωί άλλο θέμα στους τηλεοπτικούς σταθμούς της Ελλάδας? Μπορεί να διάκοπταν και το πρωτάθλημα και πάλι. Αυτό είναι σίγουρο. Λόγω απειλής δικαστικών. Από τον Μελισανίδη όμως τα ανεχόμαστε όλα, έτσι. Ό,τι και να πει, δεν υπάρχει θέμα. Μπορεί να απειλεί δικαστές. Δεν ξέρω ποιους άλλους μπορεί να απειλεί και τι άλλο μπορεί να κάνει. Να είναι και ωραίος. Να αποκαλεί τους Μακεδόνες Μάο Μάο, ένας άνθρωπος που κατάγεται από τη Μακεδονία. Η λέξη ντροπή είναι πολύ μικρή για να περιγράψει και τη χθεσινή τοποθέτηση του Δημήτρη Μελισανίδη και δεν ξέρω αν μια συγγνώμη φτάνει για αυτό που έκανε και χθες. Έχει κάνει πολλά. Το χθεσινό ξεπερνά κάθε όριο. Αν είναι Μάο Μάο αυτοί που μπήκαν και σταμάτησαν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, να μας πει τι είναι αυτοί που μπήκαν σε παιχνίδι της ΑΕΚ, το διέκοψαν, έπεσε κατηγορία η ΑΕΚ, αβαβά τα χρέη της ΑΕΚ, τα λεφτά μας δηλαδή, για να την πάρει καθαρή ο Δημήτρης Μελισανίδης. Μπορεί αυτά να ακούγονται μακριά, μακρινά. Δεν είναι όμως, είναι πολύ κοντινά. Μπορεί να μην αρέσουν, αλλά είναι οι αλήθειες. Αλήθειες τις οποίες ξεχνά ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, που το παίζει κουλτούρα τώρα με το Φλαμπουράρι και το Λαλιώτη στο γήπεδο. Στην Τούμπα, αν φιλοξενηθεί πολιτικός, γίνεται πρώτο θέμα στις ειδήσεις. Στην ΑΕΚ μπορεί να πηγαίνει όποιος θέλει να παρακολουθεί τους αγώνες, κύριε Μελισανίδη. Δεν υπάρχει θέμα, έτσι. Να γιορτάζει πρωτάθλημα ενώ ποιο αναμένεται δικαστική απόφαση. Αυτό τώρα. Ο πρωταθλητής είναι στην Τούμπα και ευχές τα κάνουμε στην ΑΕΚ. Χέστα δηλαδή. Λοιπόν. Και μέσα σε όλα αυτά. Μέσα σε όλα αυτά. Βλέπω μια σιωπή. Η σιωπή των αμνών. Λέω, φαντάζομαι, Γιώργο, να μιλούσε για Μάο Μάο ο Σαββίδης και να απειλούσε δικαστικούς, τι θα γινόταν σήμερα. Αλφα, Σκάι, Βαλτένα, ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει, θα μας τα είχε κάνει τσουρέκια από το πρωί, έτσι να το πούμε λαϊκά και απλά. Και τον Μελισανίδη Μούγκα, στη Στρούγκα, ο Παπ, διαφημισούλα, σωστά, που κάνω λάθος. Ας βγει ένας να μου πει ότι κάνω λάθος. Ας βγει ένας να πει ότι δεν είναι έτσι. Ότι δεν μοιράζει το χρήμα του ο Πάπα Μελισανίδη και το μοιράζει άλλος. Έναντι λοιπόν και αυτής της σχέσης παύλα συνεργασίας, παύλα, 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 κουβέντα, πουθενά. Ο ΠΑΟΚ. Μόνο ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ και 5-10 από εδώ. Σωστά. Μίλησε ο κύριος Αποστολίδης σήμερα, γνωστός δικηγόρος. Ο Μπάμπης Αποστολίδης. Και αναφερόμενος στον Δημήτρη Μελισανίδη ότι θα πρέπει να επέμβει ο αθλητικός εισαγγελέας. Και γιατί μόνο ο αθλητικός εισαγγελέας και όχι ο εισαγγελέας? Δικαστικό απείλησε. Ο αθλητικός εισαγγελέας μόνο θα επέμβει. Ο εισαγγελέας πρέπει να επέμβει. Ή μήπως φοβάμαστε τον Μελισανίδη και κάνει τζιζ το όνομα. Ούτε το αναφέρουμε, ούτε πολύ ασχολούμαστε. Σου λέει, κάτσε τώρα, πού να μπλέξω. Ε, είναι έτσι. Στους εισαγγελίσεις αναφέρομαι. Απείλησε δικαστικό που επιτρέπεται αυτό. Να το ξέρουμε, να χειριστούμε κι εμείς ανάλογα αν έχουμε κανένα προσωπικό θέμα στο μέλλον. Ότι με απειλές κερδίζονται αποφάσεις. Απειλές δικαστικών δημοσίως, on air. Κερδίζονται αποφάσεις, σωστά.
Τώρα για τα μέσα σας είπα. Μούγκα. Δεν το Μελισσάνη, δεν ασχοληθούμε. Τώρα άσε να πάμε να το γλύψουμε. Να πάρουμε το κοκαλάκι, να πάρουμε τη διαφημισούλα. Έτσι δεν είναι? Ένα σας έρθει να μου πει ότι κάνω λάθος σε αυτή την ιστορία. Από το Μακεδόνα Μελισσανίδη, περήφανος Μακεδόνας. Α, όλα και όλα. Αλλά μαω-μαω. Αλλά ο Τουρσουνίδης χωρίζει τη χώρα στα δύο, έτσι. Ο Τουρσουνίδης χωρίζει τη χώρα στα δύο. Χρόνια του πολλά. Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που θα χωρίσει το. Απειλήθηκε από πρωτοσέλιδο του Sporttime. Τόσο ξεφτυλισμένη και αυτή. Τόσο ντροπή και έσχος και αυτή. Πρωτοσέλιδο. Και όλα αυτά να δυναμητίζει έτσι το κλίμα ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΚ, έτσι. Να δυναμητίζει έτσι το κλίμα ενώ αναμένεται τελικός. Σύντομα, πέρα από τη δικαστική απόφαση που απειλεί ευθέως τους δικαστές για το ποια απόφαση θα βγάλουν, ας τολμήσουν όπως είπε. Και δυναμητίζει και το κλίμα, ξεσηκώνει τον κόσμο, ενώ αναμένεται τελικός σε λίγο καιρό στο ΆΚΑ. Και να δούμε εκεί τι θα γίνει. Και ποιος υποκινεί τη βία, έτσι. Ποιοι είναι οι ηθικοί αυτούργοι. Ποιος υποκινεί. Πάντως όχι ο Μελισσανίδης, δεν έκανε κάτι κακό. Είπε μάω μάω. Τι κακό έκανε ο άνθρωπος. Φυσικά. Μάω μάω, αφού είμαι μάω μάω. Δεν με προκάλεσε. Μάω μάω είμαι. Αφού το δέχομαι και συνεχίζω και ζω εδώ και δεν αντιδρώ, είμαι μάω μάω. Και Βούλγαρος είμαι και μάω μάω. Είμαι και πολλά είμαι. Τι, γιατί, αφού δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Και για το Βούλγαρι. Μας όφησαν στο Βούλγαρι την Παρασκευή. Είδες κανένα πρωτοσέλιδο το Σάββατο. Αποβλήθηκε ο team manager του ΠΑΟΚ που πήγε να διαμαρτυρηθεί στους διαιτητές. Σωστά. Αποβλήθηκε. Ξέρετε γιατί αποβλήθηκε. Γιατί διαμαρτύρεσαι, ρε φίλε. Σε αποκαλούν Βούλγαρο. Είσαι Βούλγαρος. Γιατί ποιο πράγμα διαμαρτύρεσαι. Θα αποβληθείς. Το είδες σε κανένα πρωτοσέλιδο. Τίποτα. Ο θα χώριζε τη χώρα στα δύο ώρες. Βρωμιάριδες, υποκριτές. Ξεφτυλισμένοι. Θεωρείτε ότι απευθύνεστε σε ηθαγενείς, αλλά οι ηθαγενείς ξύπνησαν. Τα καθρεφτάκια πάρτε τα πίσω. Σε αυτή τη χώρα μιλάνε για ισονομία και δικαιοσύνη. Να απειλεί επιχειρηματίας δικαστικό. Και σήμερα να μην το ακούς πουθενά, να μην υπάρχει. Φανταστείτε την εικόνα του Σαββίδη τώρα, στη θέση του Μελισσανίδη. Τι θα γινότανε. Τι θα γινότανε. Κάνετε τα πάντα για να μας κάνετε να αισθανθούμε πολίτες β' κατηγορίας. Άρα, στο τέλος, ο Τουρσουνίδης δεν είναι δικαστής. Ο Τουρσουνίδης είπε την αλήθεια. Εφόσον δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε τη Βόρεια Ελλάδα και τη Μακεδονία και τη Θράκη σαν ίδιο, σαν ίσο κομμάτι της υπόλοιπης Ελλάδας, είναι λαμβάνοντας μηνύματα όσα γίνονται. Εφόσον μπορεί επιχειρηματίας ιδιοκτήτης ομάδας να απειλεί δικαστικό δημόσια, μας δίνεται ανάλογο μήνυμα για το πώς να συνεχίσουμε να πράττουμε. Εφόσον είμαστε μάω-μάω για κάτι που έχετε κάνει κάτι επανάληψη, αλλά εσείς δεν είστε μάω-μάω, σε εσάς χαρίστηκαν τα χρέη, επίσης δίνεται ένα μήνυμα για το τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Και βαραίνει την κυβέρνηση αυτό, τη σημερινή κυβέρνηση, που επιτρέπει σε ανθρώπους τύπου Μελισσανίδη να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Το όπλο του Σαββίδη σόκαρε τον Βασιλιάδη. Πού σε ρε υπουργάκο να μας πεις τώρα για την απειλή σε δικαστικό, σε σοκάρει ή αβαβάκι αυτό. Πού είσαι να μας πεις ότι να καταδικάσεις. Το Βούλγαρη στη Ρόδο, το τσαπηλέ σε δικαστικό, τα μάω μάω. Πού είσαι εξαφανισμένος. Αγνοείται. Αγνοείται. Και θα αγνοείται για πολύ. Τι έγινε Χριστό. Έχει άλλο μάω μάω. Όχι φτάνει. Ε. Πάντως ο Ντιέγκο Μπίσεστρα στεναχώρησε πολλούς χθες που μπήκε και άλλαξε το αγώνα, γιατί περίμεναν πώς και πώς όλη την Ελλάδα την γκέλα του ΠΑΟΚ για να μπορούν να του πούν μετά ότι ορίστε. Ναι, βέβαια. Έτσι, στη γωνία. Βέβαια. Αλλά ο Μπίσεστρα είχε άλλη άποψη. Λοιπόν, ρωτάτε για την απόφαση. Δεν έχουμε εικόνα. Πραγματικά, αλλά σας λέω την πραγματικότητα. Όλα γίνονται με πολύ μεγάλη προσοχή από την Επιτροπή, από τον κύριο Σκουτέρη και τους δύο συναδέλφους του στην Επιτροπή Εθέσεων της ΕΠΟ. Δεν υπάρχει εικόνα. Μην ακούτε τίποτα, σας το έχω ξαναπεί. Εύκολο είναι να σας δώσουμε ερμηνείες και εικασίες και θεωρίες. Και... δεν υπάρχει, κανείς δεν ξέρει τίποτα πραγματικά. Ούτε η γραμματεία του Τσεφέσεων, ούτε κανένας. Είμαστε εν αναμονή. Ρωτάτε αν μπορεί και σήμερα. Ναι, μπορεί και σήμερα, μπορεί και αύριο, μπορεί και μεθαύριο. Δεν ξέρω. Είναι προφανές ότι βρίσκονται σε δύσκολη θέση οι δικαστές. Δέχονται τρομερό bullying.
Ο κ. Κοντονής το επιτρέπει το bullying αυτό για το προς όφελος της ΑΕΚ και του Δημήτρη Μελισσανίδη. Αυτά που συμβαίνουν, αν υπήρχε πραγματικά έτσι κράτος, δικαιοσύνη και τα λοιπά, θα είχε επέμβει, θα τα είχε διαλύσει όλα. Δεν ζούμε, πραγματικά είμαστε μαο-μαο από τη στιγμή που ανεχόμαστε bullying σε δικαστές για απόφαση. Είναι τρομερό αυτό, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία, όχι την αθλητική, στην ελληνική ιστορία. Ποτέ. Ποτέ. Δημόσιο χθες πια το bullying από τον Νίκο τον Μελισσανίδη. Ό,τι λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, χθες το ακούσατε με τα αυτιά σας. Αυτά. Γιώργο, χρόνια πολλά και πάλι να είσαι καιρός και δυνατός. Σε ευχαριστώ πολύ. Κόσα χρόνια πολλά σε όλους τους Γιώργηδες. Σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες τη σημερινή. Τις Γεωργίες, βέβαια. Πρώτα Θεός γερή να είμαστε αύριο την ίδια ώρα εδώ. Φουλ επίθεση στον Λίμπερο. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.